Σεβασμιότατε, τα είπατε και εγώ νιώθω ότι μια στιγμή παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μεγάλο και λες σε κάτι τέτοιο, δεν σηκώνει αντίλογος, αλλά σιωπάς και στο τέλος ακούγεται ο λόγος της σιωπής. Αυτό το ψέμα που όρμησε, που λέγεται ότι μέσα στα πολλά η Εκκλησία πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη για αυτό που μας έκανε. Αυτός ο μεσαιωνισμός. Και όταν γίνεται αυτό, ηρεμείς, εντάξει σου είναι. Είναι τόσο εξημένα τα πράγματα, τα πνεύματα, ώστε καλημέρα να πεις, σου λέει είσαι ομοφοβικός. Νομίζω η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μίλησε συνετά, δηλαδή υπήρχε μια ενότηση και ταυτόχρονα στη συνέχεια κάθε ένας Μητροπολίτης μίλησε με τον δικό του τρόπο. Υπάρχει μια έξαψη. Αυτή η έξαψη προχωρεί στο απροχώρητο και στο τι γίνεται. Αλλά όταν τα πάντα πάνε να καταρρεύσουν, νιώθεις ότι δεν καταρρέουν. Τα πράγματα είναι ήσυχα και βέβαια. Και αυτό είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή την αγάπη και αυτή την λεπτότητα και την βεβαιότητα ότι ξέρετε ότι είναι να νικήσει. Τέλειωσε η υπόθεση. Είμαστε ήσυχοι. Δεν απειλούμαστε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί υπάρχει αυτός ο οποίος με πάνσοφη αγάπη δημιουργεί τα πάντα και τα παρακολουθεί. Και επειδή μας σέβεται, παρουσιάζεται σαν αδύνατος ή σαν ανύπαρκτος. Ακριβώς επειδή μας σέβεται πολύ. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν θα ήθελα να έλεγα κάτι που να εξάψει τα πνεύματα. Εγώ θα έλεγα ότι να βλέπω τους ανθρώπους αυτούς που φωνάζουν. Μετά βλέπω πολλούς ομοφιλόφιλους που έχω γνωρίσει ή έχω ακούσει και είναι πολύ πονεμένοι άνθρωποι. Εάν τυχόν ο κάθε ένας άνθρωπος σηκώνει ένα βάρος της υπάρξεως, είναι ο ένας άντρας ή μια άλλη γυναίκα, είναι εκ του Θεού αυτό. Όταν έχεις αυτόν τον πειρασμό ότι πατάς σε δύο βάρκες, είσαι φορτωμένος και έχεις ανάγκη από αγάπη και την αγάπη τη δίδει η Εκκλησία. Και στο τέλος αυτό που ήταν φορτίο ήταν αφορμή να δοξολογήσει τον Θεό. Ευτυχώς που είμαι αδύνατος, που είμαι κακομοίρης. Εγώ είμαι κακομοίρης. Αυτό δίδει η Εκκλησία. Αλλά αντί να γίνει αυτό, λέγεται, ήταν καταπιεσμένοι οι άνθρωποι αυτοί πολύ καιρό. Εντάξει, θα τους λυτρώσουμε. Θα πούμε ότι αυτό είναι προτέρημα. Οπότε να κάνουμε συλλαγητήρια υπερηφάνειας, ας πούμε. Και λες, μέσα από την Εκκλησία νιώθεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει ελευθερία, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει θέωση, υπάρχει το ξεπέρασμα των πάντων. Και αυτό το νιώθεις μέσα στην Εκκλησία. Και θα σας πω κάτι, το ζούμε και στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι κάτι μοναδικό. 1000 χρόνια ζει και δεν γέρασε, είναι τώρα στην ακμή και προσπαθήσαμε να το θάψουμε. Αυτό σημαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά αυτή η χάριση μεγάλη, η ανυπολούθια έκφραση μπορεί να σαρκώνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου αδύνατου, περιφρονημένου, άγνωστου και ανύπαρκτου. Και αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν ένα λόγο αγάπης. Γι' αυτό ήθελα να έλεγα μερικά λόγια. Πώς βιούνται αυτό το θέμα μέσα στην Εκκλησία. Λέω, γεννιέται κανείς από μια μάνα και έναν πατέρα. Έτσι τα έκανε ο Θεός. Άρσεν και θύλη. Και νιώθεις ότι έχει τη χάρη του αυτό. Και όσο προχωρούν τα χρόνια, νιώθεις, καταλαβαίνεις περισσότερο αυτό το πράγμα. Γεννιέται. Τώρα, συλλαμβάνεται μέσα στη μοίρα της μάνας. Η μάνα καταρχή οικειοφορούσα ή εγκυμονούσα κόρη, που λέει εγκυμονούσα κόρη, εγγύζει του τεκίν των Κύριων. Κάθε μια εγκυμονούσα γυναίκα είναι ένα πρόσωπο ιερό και άγιο, το οποίο αξίζει κάθε μια σεβασμού και προσοχής.
Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που ετοιμάζει μια διατριβή, αλλά ένας άνθρωπος που πράττει με την ύπαρξή του ένα νέο, μια νέα ύπαρξη. Οπότε στέκεσαι με προσοχή. Μετά γίνεται αυτό μέσα στη μήτρα. Πλάθεται ο άνθρωπος. Και εκεί πέρα, σε αυτό το έβριο πλάθεται, υπάρχει ο πατέρας, υπάρχει και η μάνα. Και κάθεται 9 μήνες. Και εάν έχουν η μάνα, είναι καλή, ήρεμη, το αγαπά, το χαϊδεύει. Ζούνε μαζί και παίρνει σωστή αγωγή από τη μήτρα. Μετά από 9 μήνες, βγαίνει από τη μήτρα και πέφτει στη μήτρα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και το νεογνώ του ανθρώπου είναι το πιο αδύνατο από τα νεογέννητα του ζωικού βασιλείου. Ένα κατσικάκι μόλις γεννηθεί, πατά στα πόδια του, τρέχει, θυλάζει τη μάνα του. Ένα νεογνώ ανθρώπινο είναι αγέννητο. Δεν κινείται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δεν το αγκαλιάσει η μάνα, αν δεν το θυλάσει, αν δεν το φροντίσει, πέθανε. Νομίζω και αυτό κάτι λέει, ότι ο Θεός θέλει όλους μας συνεργάτες για το μυστήριο της ζωής. Όπως στέκεις με προσοχή. Και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο η κοινή, όταν διεκτελεί πινέχει, ότι ήρθε η ώρα αυτής, αλλά το γεννή στο πεδίο, ξεχνάει τη λύπη και χαίρεται δι' γεννήθη άνθρωπο στον κόσμο. Και νιώθω ότι είναι αυτό το γεγονός μια χαρά. Και μετά θυμάμαι αυτό που λέει η ευχή της Εκκλησίας στο γάμο, σύναψος αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μία, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυση. Ότι σαν το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Που το λέμε είναι αλήθεια της ζωής. Τώρα, το νέο μωρό, το μωρό, είναι αγέννητο, αλλά γεννιέται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό που ήταν μέσα του, η μάνα και ο πατέρας, ο πατέρας και η μάνα, τα βλέπει στα πρόσωπα. Και γνωρίζει τη μάνα, το θυλάζει και το αγκαλιάζει. Και τον πατέρα που το φροντίζει με τον δικό του τρόπο. Και ζει μέσα στην οικογένεια και προχωρεί. Αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία είναι ότι εξίσου ελληνικών είναι να νικήσει, συλλαμβάνει το άνθρωπο για να προχωρήσει στην αιωνιότητα. Δεν μένει σε καμιά μήτρα, ούτε στη μήτρα της μάνας του, μόνο 9 μήνες, ούτε στη μήτρα της παιδικής ηλικίας, ούτε στη παιδικής, ούτε στη μήτρα της ιστορίας. Δεν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να βγει έκτρωμα, αλλά να ξεπεράσει όλα και να φτάσει στο προχώρητο. Και βλέπεις, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία αυτό που κάνει εντύπωση, ο αγώνας που λέει ότι δεν είναι κανείς καλός άνθρωπος και να τον φάει ο θάνατος γραβατωμένο, αλλά να ξεπεραστεί ο θάνατος. Ο θάνατος δεν θανάτωται. Και αυτό το πράγμα το ζει η Εκκλησία και το ζει και δυναμώνει έναν άνθρωπο αδύνατο, απλό. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται σε κανένα κόμμα. Τα κόμματα είναι δεξιά, αριστερά, προοδευτικά, συντηρητικά. Αλλά μέσα στην καταδίκη της τώρας, εδώ πέρα τα πάντα. Η μήτρα του κόσμου γεννά τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Και μετά αυτό στην πνευματική ζωή το ζούμε, αυτό που λένε οι πατέρες. Να ξεπεράσουμε την κακία και την άγνοια. Να φτάσουμε στην αρετή και στη γνώση. Και μετά η θέμη συμπιάνια, θέμη τώρα πούμε, να ξεπεράσουμε τον εγνωσμένο καλόν τους όρους. Τα όρια των καλών, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα. Ξεπερνιέται η αρετή, ξεπερνιέται η γνώση, ξεπερνιέται η ελευθερία. Και φτάνουμε στην αιχμαλωσία, δηλαδή να πάρει τη ελευθερία. Και τότε, όταν γίνει η ψυχή ένα με το Θεό λόγο, ίσεται τους λόγους των όντων, θα γνωρίσει τους λόγους των όντων, ενώ πριν νυφευθεί το Θεό και λόγο, πριν νυφευθεί το Θεό λόγο, τις διαρρετικές υπήγε το μεθόδους. Ήταν υποκύριος σε διαρρετικές μεθόδους. Αυτό το Μαξίμου του ομολογητού, αλλά αυτό στη Εκκλησία. Μετά κάποιος μου λέει, ποιος καταλαβαίνει αυτά που λες. Λέω, δεν τα καταλαβαίνει, αλλά τα ζει. Αυτός που αγαπά, πονά και περιμένει μέσα στην Εκκλησία. Οπότε όταν αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία και έχει το άλλο αληθινά και λέει, ο σκοταδισμός
Μα δεν καταλαβαίνουνε ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν κάτι άλλο. Λες, Κύριε, το δυναμίσουμε. Εάν ήταν έτσι που νομίζουν η Εκκλησία, να την πετάξουμε πέρα πριν, αυτοί το κάνουν. Αλλά είναι μια έκπληξη. Για να σου πω κάτι άλλο, είναι έκπληξη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που μας κάνει να καυχόμεθα, αλλά στέκομαι με δέος. Ότι ο θάνατος τεθανάτου, αυτό δείχνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά να πω κάτι άλλο. Εάν κατά σάρκα είναι Εβραίος, ο Χριστός κατά λόγο είναι Έλληνας. Δηλαδή είναι ο ελληνικός λόγος, το Ευαγγέλιο. Και η Θεία Λειτουργία και όλη η θεολογία και τα τυπικά είναι γεννήματα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν το καταλαβαίνουμε αυτή τη θέση έχουμε, θα είχαμε άλλο χαρακτήρα, θα μιλάγαμε άλλη γλώσσα και θα ήμασταν αναπαυμένοι και δεν θα φοβόμασταν τίποτα. Αυτό το πράγμα όμως, δηλαδή η ηρεμία που έχει την παντοδύνα μέσα, το θέλει καθένας άνθρωπος. Και όλη η οικουμένη ζητά αυτό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό λέω ότι κάνουμε το σταυρό μας, προχωρούμε. Κάνει ένας παπάς μια λειτουργία ήσυχη σε με παρεκκλήσει και αυτό είναι η ελπίδα πάντων των περάτων της γης. Αυτό τώρα λοιπόν που μου κάνει εντύπωση είναι η διαστροφή των πραγμάτων, η άγνοια, αλλά αντιμετωπίζεται με ηρεμία και με αγάπη. Βλέπεις ότι, λέμε τώρα, παντρεύονται δύο άνθρωποι. Έρχεται η Εκκλησία την ενότητα της σοφροσύνης, τον καρπό κοιλίας, τον πλούτο της ευτεκνίας. Αλλά πει κανείς ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι κανονικά και μετά δεν έχουν παιδιά. Τι θα γίνει? Είναι σημαντικό ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι και γεννούν ένα παιδί το οποίο είναι προβληματικό. Τότε γίνεται, όταν εκεί περιμένεις, βλέπεις ότι πονάς και από τον πόνο αυτό βγαίνει ένα βλαστάρι χαράς που στο τέλος ευγνωμονείς τον Θεό γιατί πόνεσες, γιατί δεν πήγες καλά, γιατί πληγώθηκες, γιατί έκλαψες. Τώρα, όταν βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, μέσα στην Εκκλησία βρίσκουν την κατανόηση, όχι την κοροϊδία, την ανάπαυση. Και στο τέλος δεν παντρεύομαι δύο άντρες, δύο γυναίκες για να περνάει η ώρα. Αυτό δεν λέγεται γάμο, σας το πούμε μια άλλη λέξη, συμβίωση. Αλλά μέσα στην Εκκλησία είναι ότι οι δυσκολίες, οι ανομαλίες, τα πάθη, όποιας μορφής που όλοι έχουμε, εν τέλει ευχαριστείς για τις αδυναμίες. Για να σου πω και κάτι άλλο, ευχαριστείς για αυτούς που θέλαν να σε σφάξουν στη ζωή. Ευχαριστείς για αυτούς που σε βασανίσανε. Και προσέχεσαι για αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι. Και εσύ τι είσαι? Μια στιγμή έρχεται κάποιος και σου δίνει δύναμη. Ή κάτι άλλο. Μια στιγμή παραλύουν τα χέρια αυτών που θέλουν να σε σφάξουν και γίνονται βέλη νηπίων επληγή αυτών. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό συμβαίνει στη ζωή. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Οπότε τι γίνεται? Όλα γίνονται παράδεισος. Μετά βλέπετε αυτό που λέει ο Παύλος. Όταν ασθενώθονται δυνατός εμείς και χαίρω όχι στις επιτυχίες μου, ότι είμαι έξυπνος και πέτυχα και σας ξεπέρασα, αλλά χαίρω τη μαθήμασή μου. Οπότε όταν ασθενώ είμαι δυνατός, η ασθένεια έρχεται. Και εγώ γέρασα, δηλαδή είμαι νέος, δεν μπορώ εγώ τη σκάλα, αλλά είμαι εντάξεις. Και όταν στο τέλος θα φτάσεις στο θάνατο, την τελεία και νησία και θα σε θάψουνε, τότε λάβει το φως το ανέσπερο της άλλης φύσεως. Εκεί οδηγεί η Εκκλησία. Οπότε, όταν ακούω αυτό τον καυγά, λέει, παιδιά, μην τρώμε τώρα μας τράμπα. Όλοι είμαστε αδέρφια. Δεν τσακωνόμαστε. Η διαμάχη μας δεν είναι σε ένα χώρο.
σε ένα χρόνο, σε ένα κόμμα, σε μια αντίληψη, σε μια θεωρία. Που μένει μέσα στην Εκκλησία, γεννιόμαστε σε μια πορεία που δεν τελειώνει. Και αυτό το ζούμε. Αυτό δίνει η Εκκλησία. Και αφού δίνει αυτό, δίνει τα πάντα και γι' αυτό είμαστε ήρεμοι. Και αν λοιπόν ορμάει ο πειρασμός για να μας φάει, τότε μένεις πιο ήρεμος. Λέγεται η ιστορία του Αγίου Αντωνίου, λέει μπαίνει στο κελί του και έβλεπε κάτι θηρία, κάτι λεοπαρδάκια, σε λιοντάρια, τίγρες και έλεγε ότι κοιτάξτε, αν ήταν αληθινά, ένα από αυτό έφτανε να με φάει. Αλλά επειδή είστε ψευτικά, μαζεύεστε 100 ή 1000 θηρία. Γι' αυτό και αυτές οι φωνές που βγαίνουν είναι φανέρωση μιας αδυναμίας και αυτό που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή, δεν είναι ο αντίλογος, η αγκαλιά της αγάπης που τα πάντα δέχεται, ουδέποτε εκπίπτει και τα πάντα τα μεταμορφώνει η ζωή αιώνιων. Αυτό είχα να πω καταρχήν. Δεν ξέρω αν κανείς έχει, ναι. Είπαμε ότι δεν θα είναι μια εισήγηση, θα είναι μια κουβέντα. Κουβεντιάζουμε με τον Γέροντα Βασίλειο. Γι' αυτό και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως τις αισθάνεστε, με την ειλικρίνεια που θέλετε να τις θέσετε. Έχετε τον λόγο εσείς πλέον και ο Γέροντας σας απαντάει. Παρακαλώ να ακούσεις τις ερωτήσεις σας. Για το θέμα, το επίμαχο. Να πω κάτι δύσκολο ή ανέδες. Κρίνεται αυτός που μιλά, εκτίθεται και κρίνεται και αυτός που ρωτά. Οπότε να κριθείτε και σας κάνετε ερωτήσεις. Καλησπέρα, ευλογείτε καταρχάς, Πάτερ. Θέλετε να σηκώνεστε για να σας βλέπει ο Γέροντας. Είμαι λίγο ψηλός για σας. Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω πνευματικά. Δηλαδή η ερώτησή μου να, αν μπορούμε να, αν μπορώ να τη διατυπώσω, θα μου πείτε εσείς. Νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα οι χριστιανοί από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος. Δηλαδή, αν ακολουθούμε τα λόγια Του, τότε θα πούμε και θα μείνουμε σταθεροί σε αυτό και θα αφήσουμε τους οποιοδήποτε απ' έξω, το είπατε κι εσείς, να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Αυτό είναι δηλαδή που δεν πρέπει να μετακινηθούμε, γιατί θα το παρομοιάσω με τις εκτόσεις που γίνονται στα είδη ρουχισμού, που ξεκινάνε από χαμηλά και φτάνουν μέχρι 80%. Νομίζω είμαστε σε μια τέτοια, ζούμε μια τέτοια περίοδο αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοντά δηλαδή στο 100% στις αξίες και στις αρχές. Και αυτό είναι ευθύνη και δικιά μας, έτσι. Δεν είμαστε εμείς έξω από αυτόν τον κόσμο, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε, αυτό ήθελα να πω. Αν ταπεινά, άμα μπορείτε να πείτε την άποψη. Ευχαριστώ. Μένουμε, άλλος. Τα δέχομαι. Ναι. Άλλος. Ναι, ο Κύριος κάτω πίσω. Ευχαριστούμε τον Γέροντα Βασίλειο που είναι μαζί μας. Έχει μια ιστορία ο ίδιος διαγράψει, μας έχει παιδαγωγήσει επί δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή που είναι εδώ, πραγματικά τον χρειαζόμαστε. Πρέπει να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Σαφώς, ο Άγιος δεν έχει πρόβλημα. Ο λαός μας αυτή τη στιγμή οδυνάται. Είμαστε πραγματικά σε ένα πρόβλημα και βεβαίως η φυγή προς τον Θεό, προς τον Χριστό, είναι η λύση του προβλήματος. Ανθρώπινα βέβαια, αξίζει να δούμε πώς γεννιέται αυτό το πρόβλημα ιστορικά, μετά το 1821.
Δεν είναι τώρα το πρόβλημα αυτό της ομοφιλοφιλίας. Έχουμε από το 1821 και μετά μία διαρκή αλετρίωση της Ελλάδος και της εκκλησιαστικής μας αντίληψης για τα πράγματα. Οπότε, με αυτή την έννοια, πρέπει να ακούσουμε και αυτή την διάσταση. Γιατί φτάσαμε εδώ και από έναν Βασίλειο Γουδικάκη περιμένουμε αυτή τη στιγμή να μας ανοίξει το δρόμο να ξαναδούμε τα λάθη που έγιναν. Έχουν γίνει λάθη, σαφώς. Αυτά τα ιστορικά λάθη νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έρχονται, συσσωρεύονται και εκδίνουν. Είτε είναι το μακεδονικό, είτε είναι η αντικατάσταση του ελληνικού λαού από άλλους λαούς, είτε είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί του κ. Μητσοτάκη, είτε τώρα είναι που τα παιδιά πρέπει να γίνουν ομοφυλόφιλα από τον Υπηαγωγείο, είτε. Είναι ένα πρόβλημα συνολικό που ζούμε μετά το 1821 και τη δολοφονία του Καποδίστρια. Μια διαρκής αλωτρίωση. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ θα πω το εξής, ότι δεν ξεκινάμε από το 21 ούτε από τον Καποδίστρια, πάμε πολύ παλιά και ήταν πολύ στο μέλλον. Είμαστε εδώ πέρα και αν νιώσω ότι είμαι ένα τίποτα, ένας ηλίθιος, αλλά εγκαταλείπω τον εαυτό μου Χριστό το Θεό, δέχομαι μια ανάπαυση που λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν μπλέκομαι εγώ με λογισμούς να τα λύσω. Εγκαταλείπω τον εαυτό μου Χριστό το Θεό. Γι' αυτό αυτό που είπα και στο τέλος, ευχαριστεί κανείς για τις δοκιμασίες. Αν το δεις ανθρώπινα, είναι να πάω να πέσω στη θάλασσα. Μα χάνομαι έδαφος από εδώ από εκεί. Αλλά αν το δεις σωστά μέσα στην εκκλησία, μένεις ήρεμα. Και μια στιγμή νιώθεις, λέτε, παίρνομαι σώμα και αίμα Χριστού εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία εις Βασιλείας ενώ κληρονομία. Δηλαδή είναι σεσαρκωμένος ο άναρχος και ατελέφθητος, το οποίο δεχόμαστε με ένα Άγιο Μαργαρίτη και δεχόμαστε όλο τον Παράδεισο. Οπότε ζούμε τώρα αυτό το καιρό, σε αυτή την έξαρση. Αν πάμε να το ελπίσουμε ανθρώπινα, παλαβώνουμε και συνεχίζεται αυτός ο διαπληκτισμός. Αν τα δούμε μέσα από την Εκκλησία, ηρεμό. Γιατί λέω, αυτό μέλει περί ημών, αυτός φροντίζει για μας και για όλους και μένω ήρεμος. Μετά μπορεί ένας να είναι καθηγητής, να είναι υπάλληλος, να είναι έμπορος, να είναι σκουπιδιάρης, αλλά είναι άνθρωπος και εάν τυχόν φτάσει σε αυτή την ηρεμία, τότε με μόνη την ύπαρξή του βοηθά όλο τον κόσμο να ηρεμήσει. Όχι με το να κάνει κηρύγματα. Ούτε, ξέρω εγώ, ο Βασίλης και δεν ξέρω τι. Ηρέμησε σαν Χριστό, είσαι ένας πομπός ηρεμίας και δίνεις κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι από πού έρχεται αυτή η ανάπαυση. Αν είμαι ψεύτικος και κάνω θεωρίες και νομίζω ότι κάτι είμαι, ψευτοφιλόσοφος, ψευτοάγιος, όλα αυτά τα ψεύτικα, απλώς προσθέτω οχλαγωγία. Αν φτάνω δια της ταπεινώσεως σε αυτή την ηρεμία, ενισχύω όλους και ενισχύω με απ' όλα. Και αυτά τα γεγονότα, πολλές φορές και βλακίες που ταράσουν ένα άνθρωπο ο οποίος ζει στον χρόνο, αυξάνουν την ηρεμία αυτού ο οποίος ζει εν Πνεύματι Αγίω. Και αυτός που ζει εν Πνεύματι Αγίω, πολλές φορές δεν το υποψιάζεται, ούτε και εμείς τον ξέρουμε. Είναι άγνωστος, αλλά αυτός ο άγνωστος ενισχύει όλους. Και το θέμα είναι ότι και εμείς μπορεί να φτάσουμε σε αυτή την άγνοια. Είδα αυτό που είχε πει ο πατήρ Προφύρος, θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Είναι μεγάλη κουβέντα που το λέει ένας μεγάλος άνθρωπος 16 χρονών, αλλά το τήρησε μέχρι τέλους. Οπότε και σήμερα αυτή η ταραχή,
και η μεγάλη σύγχυση φανερώνει την ηρεμία αυτής της δράσης που δεν ταράσσεται. Αλλά η ταραχή φανερώνει τη δύναμη αυτής της αγάπης που κάνει κουμάντο στον κόσμο. Οπότε αυτό θέλω εγώ να πάρουμε από αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή κάνουμε το σταυρό μας, μένουμε στην εκκλησία και συνεχίζουμε το έργο μας. Και αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ότι πάνε να τα κάνουν θάλασσα όλα, είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από αγάπη. Όχι από τη δική μου αγάπη, αλλά από την αγάπη που ζούμε μέσα στην εκκλησία. Ναι, κύριε Αποκλειδονέλη, σηκωθείτε παρακαλώ. Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι από αύριο θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Θα έχουμε μία άλλη διαφορετική απεικόνηση, ακόμη και γεωγραφική και κοινωνική και ψυχική, ψυχολογική. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πισωγύρισμα. Από ό,τι βλέπουμε, πισωγύρισμα δεν θα υπάρχει. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο... Δεν θα υπάρχει ή θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει πισωγύρισμα. Διότι υπάρχει νόμος που τους κατοχυρώνει όπως όλους τους άλλους. Δηλαδή, δεν θα και να πούμε εμείς κάτι και να διαμαρτυρηθούμε. Δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Θεωρώ ότι η Εκκλησία θα έπρεπε λίγο πιο στεναρά να πάρει θέση, έστω δεν ξέρω τι θέση θα μπορούσε να πάρει, κυρίως για τα παιδάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή θα γίνουν pets, σκυλάκια, γατάκια μέσα στα σπίτια κάποιων ανθρώπων, τους οποίους και εγώ αγαπώ. Ξέρω πολλούς ανθρώπους τέτοιους και τους αγαπώ, δεν έχω τίποτα μαζί τους. Αλλά ο καθένας σέβομαι την ιδιαιτερότητά τους, όπως ένα παιδάκι που έχει είναι παιδί με ειδικές ανάγκες. Αυτό το καταλαβαίνω. Και οι περισσότεροι από αυτούς σέβονται τον εαυτό τους. Δεν είναι τόσο απαιτητικοί στη ζωή τους, από ό,τι ξέρω κάποιους. Όμως υπάρχει ένα τμήμα που θέλει να τους κάνει ένα ξεχωριστό είδος και να τους ενσωματώσει μέσα στην κοινωνία. Που η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερη η ελληνική, δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Είναι κάτι που κουβαλάει πολλά κακά από πίσω του. Θεωρώ ότι πραγματικά τα παιδάκια θα είναι όμοιροι. Έτσι το βλέπω εγώ σαν ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλω αυτά τα παιδιά να γίνουν όμοιροι κάποιων ανθρώπων. Θέλω να μεγαλώσουν με τα ίδια, με τις ίδιες παραστάσεις που θα μεγαλώσει ένα άλλο παιδάκι που θα έχει, θα λέμε, είναι πιο τυχερό, γιατί πήγε σε φυσιολογικούς γονείς. Νομίζω ότι και σε λίγα χρόνια ούτε τη λέξη φυσιολογικός θα λέμε πια. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Τι θα λέμε? Ούτε τη λέξη φυσιολογικός θα χρησιμοποιούμε. Ναι. Θα είμαστε όλοι και φυσιολογικοί και μη φυσιολογικοί. Εχθές έγραφα, έπρεπε να απαντούσα σε κάποιους, γιατί μπες στο Facebook, άλλοι βρίζουν, άλλοι κάνουν. Και πραγματικά πιστέψτε με, έλεγα τώρα αυτός τον οποίο απαντώ θα μου απαντήσει αρνητικά. Έχει αντρικό όνομα, αλλά είναι τελικά. Θα μου απαντήσει σαν άντρας ή θα μου απαντήσει σαν... Δηλαδή, αρχίζουμε από τώρα και βάλουμε τι βλέπουμε γύρω μας. Εντάξει. Τα ιδανικά μας και οι αξίες μας πήραν την κατρακύλα. Και θα πρέπει η Εκκλησία να κάνει κάτι πολύ στεναρά. Ευχαριστώ. Είναι έτσι και χειρότερα. Η φράση πρέπει η Εκκλησία να κάνει, δεν μ' αρέσει, γιατί αυτό γίνεται. Λοιπόν, κάτι άλλο. Βλέπετε ότι πάνε να κάνουν ορφανά όλα τα παιδιά, να μην γνωρίζει τη μάνα της. Μετά λένε να φύγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα και να έρθουν σε μια οικογένεια που δείχνει αγάπη, η ομοφυλόφιλη. Αυτά είναι ιδρύματα, μη ίδρυμα. Είναι η μάνα, ο πατέρας, η οικογένεια, τα αδέλφια. Αυτό είναι. Αλλά τώρα ο πονηρός χτυπάει σε αυτό, αλλά πίσω θα αντιδράσει όλος. Και κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα της Θεσσαλονίκης, της Αθηνάς, της Ελλάδας, είναι της Ιφιλίου. Και βλέπετε ότι η πανάπτυκτη εντός εισαγωγικών, η Αφρική, η Ασία δεν το δέχεται. Οι πολιτισμένοι δέχονται αυτές τις αλλοιώσεις, ναι, αυτή τη διαφθορά.
Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίση του κόσμου, αλλά να μην το βάλουμε σε ένα επίπεδο που εμείς αντιμετωπίζουμε πράγματα, αλλά σε ένα επίπεδο που είμαστε νεκροί και είμαστε αείζοοι. Είμαστε αδύνατοι και είμαστε παντοδύναμοι. Γιατί υπάρχει ο ανύπαρκτος, δηλαδή ο υπερών, ο οποίος κάνει κουμάντο. Και μετά από αυτό θα φανερωθεί περισσότερο η αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι να μην κάνουμε αντίλογο με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά από την Εκκλησία να τους αντιμετωπίσουμε όπως είναι άνθρωποι, αδερφοί που έχουν ανάγκη. Και αυτός που τους είπε ότι αυτό που έχουν προτείνουμε και να καφιόνται και να καφούμαστε ο καθένας μας για τις αδυναμίες του, αυτό είναι ψέμα. Ζω τον πόνο μου, τη δυσκολία μου, κλαίω, αλλά υπάρχει αυτός που θεραπεύει τους αρρώστους, που ανορθεί τους κατερεγμένους και ανιστά τους νεκρούς. Και αυτό ζούμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο. Και να σας πω κάτι. Ο λόγος εσαρκώθη και η αγάπη εσαρκώθη και αυτό που ζούμε στη Θεία Λειτουργία, στην παράδοση μας, είναι κάτι μεγάλο, κάτι πολύτιμο. Γι' αυτό ένας άνθρωπος, ο κάθε ένας, όταν με απλότητα ηρεμήσει και ζήσει αυτή την ανάπαυση, ενισχύει όλους. Αυτά γίνονται, λέω το λογισμό μου, πάλι θα έρθει η ισορροπία η μία, η αμετακίνητη της αγάπης. Άλλος κάνει κουμάντο, ένας αόρατος. Είδατε πόσοι ολοκληρωτισμοί ήρθαν και είπαν θα αλλάξω την κοινωνία, θα τη διορθώσω. Να μην πω ονόματα, ας πούμε, πολλών ειδών, φασισμοί και ολοκληρωτισμοί. Και αντιλήθηκαν. Λέω ο λογισμός μου ότι τούτο δεν είναι χειρότερο, γιατί κανείς δεν προσπάθησε να κατακάψει τη φύτρα της ζωής, να διαβρώσει τα θεμέλια όπου στηρίζεται το οικοδόμημα της ζωής. Εάν ήμασταν μόνοι, το κόμμα των θρησκευομένων, θα τρέμαμε. Επειδή δεν είμαστε μόνοι, αλλά υπάρχει αυτός που κάνει τα πάντα τη σπάση, γι' αυτό είμαστε ήρεμοι. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την ηρεμία και δι' αυτής της ηρεμίας θα σταματήσουμε αυτόν τον εκνευρισμό και την ένταση που λες καλημέρα και σου λέει είσαι αιμοφοβικός. Εντάξει, ευλόγησον, ας πούμε. Οπότε, είναι τα πράγματα ταραγμένα, αλλά και απόλυτα ήσυχα, ας πούμε. Και πρέπει να βλέπω σε αυτή την ταραχή την ησυχία, ας πούμε. Σιτέρα. Ευλόγητε, ευχαριστώ Μιώνα. Εγώ μένω στη λέξη ρεαλισμός. Στο μικρόφωνο, παπαδί. Μένω στη λέξη ρεαλισμός. Και η υγεία μου μου έχει μάθει, δηλαδή η κατάσταση της υγείας μου μου έχει μάθει επί 45 στα 46 χρόνια να μαθαίνω να είμαι ρεαλίστρια. Προσπαθώ, τα καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ. Και η πίστη μας και οι πατέρες μας μας δίδαξαν και ο Χριστός Κύριος από την κορυφή ως τα νύχια να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ελέγξουμε και κάποια που δεν μπορούμε. Δυστυχώς, καλώς, όχι κακώς, πολύ κακώς, αυτοί που διευθύνουν τις ζωές μας αποφασίζουν και ο λαός αντιδρά. Δεν είναι συμφωνή με αυτά όλα που συμβαίνουν, αλλά αυτοί το κάνουμε και θέλουμε εμείς το όχι. Επομένως, νομίζω πως εγώ σαν καλυψώ, σαν πεσβητέρα καλυψώ, θα κοιτούσα ποια είναι η επόμενη κίνησή μου. Δηλαδή, κάθε φορά που παθαίνω καρκίνο, κοιτάω ποια είναι η επόμενη κίνησή μου. Και δεν θα υποδείκνυα φυσικά σε καμία περίπτωση, αλλά θα χαιρόμουν σίγουρα να έβλεπα τους ιερείς μας να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν, εφόσον αυτό το έχουν επιλέξει κάποιοι άλλοι και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί εκεί πάει παγκοσμίως. Και εμείς από κάτω να απαντάμε μόνιμα το αμήν και το κύριε ελέησον και να το εννοούμε. Και να εστιάσουμε μετά σε αυτό. Εγώ λέω ότι κοιτάξτε, αν το αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα, τα ραζόμετα και μετά με τις δυνάμεις μας. Αν το αντιμετωπίσουμε μέσα από την Εκκλησία, αυτό που λέμε και δεν το λένε ακόμα, ότι ο θάνατος δεν θανάτωται,
τότε δινόμαστε με άλλη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την έχει ανάγκη ο εαυτός μας και όλοι οι άλλοι. Και δίδομαι αυτό το μήνυμα όταν εμείς στην καρδιά μας ισορροπούμε και ζούμε ήσυχα και όταν είμαστε ξύπνοι και όταν κοιμόμαστε, ας πούμε. Γιατί άλλος φροντίζει για όλα τα πράγματα και αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνω άπραγος, αλλά παίρνω τα πάντα και τα καταλείπω Χριστό το Θεό και αναπαύομαι, ας πούμε. Πατήρα Στυλιανός. Γέροντα, σας ευχαριστούμε. Ο λόγος σας έχει βαθιά πνευματικά νοήματα. Παίρνω αδράτω με της ευκαιρίας από τον λόγο που είπατε «Δεν θα μείνω άπραγος». Στη Σουηδία σήμερα, στις βόρειες χώρες, τα παιδιά του νηπιαγωγείου δίνονται, σήμερα που μιλάω, δίνονται μία εβδομάδα αγόρια όλα και μία εβδομάδα κορίτσια όλα. Κάνουν σεξουαλική αγωγή και στις χώρες μας γίνεται, και στη χώρα μας, από το νηπιαγωγείο. Αλλά θα πάω και λίγο στη Σουηδία. Ένα από εδώ μετανάστης, οικονομικός μετανάστης Έλληνας, πήρε την οικογένειά του, πήγε εκεί και του δείξανε μικρό παιδί, τετάρτης δημοτικού, να φιλούνται δύο ομόφυλοι, δύο αγόρια. Το παιδί τσίνησε τα μούτρα, τα πήρε. Την άλλη μέρα στο σπίτι επισκέφθηκε η κοινωνική λειτουργός και είπε ότι αν το παιδί σας το μεγαλώνετε ομοφοβικά, αν συνεχίσει αυτό, θα σας το πάρουμε το παιδί. Και αναγκάστηκαν, αυτό είναι γεγονός αυτό, και γύρισαν στην επανομή, ξανά πίσω. Μήπως θα έπρεπε, γιατί τα παιδιά μας τώρα τα στέλνουμε στα σχολεία, τα δίνουμε, τα αποθέτουμε εκεί, έτσι. Μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία να δει το ενδεχόμενο να φτιάξει ειδικά τη σχολεία. Εντάξει, έχει ο Θεός η μαρτυρία της Εκκλησίας, αλλά είναι κρίση εσύ του κόσμου που λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει ο καιρός που θα βγει ο διάβολος από το καυχί του. Βγήκε. Αλλά βλέπετε ότι οι πολιτισμένοι είναι ιεροπρεπώς διαφθαρμένοι. Αλλά υπάρχουν οι απολύτιστοι οι οποίοι δεν τα δέχονται αυτά. Και βλέπετε, να σου πω κάτι, αυτό που είπε και ο επίσκοπος στο δημοψήφισμα, φοβόνται την αλήθεια οι θρασίδηλοι. Δεν θέλουν την αλήθεια, το ψέμα θέλουν, να περδουκλώσουν. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, οι δύο βουλευτές, οι μουσουλμάνοι, στο ΣΥΡΙΖΑ είπαν όχι. Και μας δίνουν παράδειγμα σωστό οι μουσουλμάνοι. Και δίνουν παράδειγμα οι Αφρικανοί, οι καθυστερημένοι. Και θα πάνε στους καθυστερημένους να μυρίσουμε λίγη ανθρωπιά. Αλλά η ανθρωπιά που φτάνει στη θεανθρωπία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή θα νικήσει. Και πρέπει να φαντίζομαι με αυτή τη σιγουριά. Γιατί δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου, ένα δεν είμαι έξυπνος. Είναι μεγάλος αυτός που με αγαπά, αλλά αυτός αγαπάει την κοινωνία και όλα αυτά τα παιδάκια στη Σουηδία, τα προηγμένα που τα κάνουν κοριτσάκια και αγοράκια. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει αντιδράσει στεναρά και μια κίνηση ψυχολόγων, παιδιάτρων, δηλαδή υπάρχει μια διαστροφή. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλη και ξεκάθαρη, γι' αυτό δεν φοβάται κανείς. Δηλαδή, είναι, τι έννοια, ότι στηρίζουμε στον Χριστό, αν το πάρω ανθρώπινα και ουρλιάζω, το χάσα το παιχνίδι. Δεν ουρλιάζω, όχι επειδή είναι μικρή, μέγιστη είναι η απειλή, αλλά υπάρχει ο υπέρμεγιστος εδώ, ο Χριστός, η αγάπη που τα κατευθύνει όλα. Αυτό νομίζω χρειάζεται. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Εγώ θα το πάω λίγο σε άλλο επίπεδο. Είμαστε αυτή τη στιγμή η Εκκλησία, ή μάλλον οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, προσέξτε πώς το λέω, όχι οι χριστιανοί, έναντί τους. Όταν κάποιοι από αυτούς μας πλησιάσαν και τους χλεβάσαμε, και εμείς οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας και ακόμα χειρότερα, πολλοί εξ ημών των κληρικών,
Τους αποπέψαμε από την αγκαλιά του Χριστού και τους είπαμε ότι εσείς δεν θα σωθείτε, θα πάτε στην κόλαση. Θέλω να τοποθετηθείτε. Μα κοιτάξτε, αυτό που λένε οι νεύρες, κρινόμαστε όλοι. Αν το πάρεις ανθρώπινα, λες για στιγμή αυτός είναι αμαρτωλός ή ανέσχυτος και την αμαρτία την παρουσιάζει σαν προσόν. Αλλά αυτό που είναι να δούμε είναι στην καρδιά του άνθρωπος πονά. Αυτοί πέραν περισσότερο από τους κανονικούς, ένα που δεν έχει προβλήματα. Οπότε έχει ανάγκη από αγάπη. Όχι τη δική μου αγάπη. Την αγάπη του Χριστού που βρίσκομαι στην Εκκλησία και σαρκούνται δια της παρουσίας των Αγίων. Όχι το ψεύτικο Αγίων, αλλά το πραγματικό. Μου βρήκαν αυτή την αναπαυσή. Και βλέπετε, κοιτάξτε, είναι αυτός ο αγώνας. Ελέγχτε, αγωνιζόμαστε. Αλλά εξήλθε η εικόνα νικήσει και το τέλος ανήκει στην αγάπη, στην αλήθεια, στη σωτηρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που λέτε είναι αληθινά. Και μου άρεσε αυτό που είπατε και βλέπετε ότι κρινόμαστε όλοι. Μετά έλεγε μια τρανς, λέει, γυναίκα, άντρας που κάνει τη γυναίκα στη Συγκρού και μίλαγε, όταν την ακούς, ας πούμε, σπαράς εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος που πονά, οπότε σταματάνε οι αντεκλήσεις. Και αυτό που πάνε να τους κάνουν, ότι είναι υπερηφάνεια αυτό, είναι προσόν και να κάνετε τις παρελάσεις υπερηφανίας, αυτή είναι η κοροϊδία. Μετά σας πω κάτι άλλο. Αυτό που λέμε για το γάμο, το κανονικό στην Εκκλησία, δώσε ομοφροσύνη, ενότητα σωμάτων, καρπό κοιλίας, ευτεκνία και απόλαυση αυτή τη ζωή. Τώρα, όταν παντρεύονται, λέει, που και αυτό γάμος δεν είναι, ο οποίος ευθύς εξ αρχής δεν γεννά τίποτα. Είναι, ας πω, κατεβόδιο για ένα ταξίδι που το βλέπω ότι είναι μονόδρομος, αδιέξοδο σε 5 μέτρα. Οπότε βασανίζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά, αν τα δούμε ανθρώπινα, πάει το αίμα στο κεφάλι και εκνευριζόμαστε. Αν τα δούμε ήρεμα, με το μάθη του Χριστού, λέμε, εντάξει, εκεί αυτοί βασανίζονται. Αλλά βλέπετε και αυτό που γίνεται τώρα στη Βουλή, αρχηγούς κομμάτων ή πρωθυπουργούς. Λες, ας πούμε, άμα τι γίνεται. Μετά, κάτι άλλο, ότι αγνοούμε τι είναι ο ελληνισμός και τι είναι ο ελληνισμός μεταμορφωμένος δια της χάρτης που γίνεται ορθοδοξία. Τι δύναμη έχουμε και τι χρέος κεντρικό. Το χάρισε ο Θεός. Και όσο λέει ότι η πολιτεία νομοθετεί και η Εκκλησία να κάνει τη θέση της, εμείς έχουμε αποφάσεις πολιτικές και η Εκκλησία έχει δογματικές απόψεις. Δεν είναι δογματικές απόψεις η Ορθοδοξία. Και εσύ όταν νομοθετείς στην παράδοση τη δική μας, δεν σημαίνει ότι κάνεις, επειδή πέρα τις εκλογές κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, νόμος τη Βουλή πείθε στενός. Νόμος είναι να πειθόμεθα στην αγάπη του ένος. Και ποιος είναι ο ένας? Λέει, όχι του οποιοδήποτε, αλλά του κοινού και θείου λόγου, του λόγου και Θεού. Τι άλλο θες πάρει περισσότερο? Όταν βλέπεις ότι έχουμε μια εκτροπή, αλλά από ό,τι φαίνεται ακούγονται κάποιες φορές και μέσα στο κοινοβούλιο. Και θα επικρατήσει αυτή η αλήθεια, η οποία είναι μια ευλογία για όλους. Εγώ να το εξής, ότι αν πετύχουν αυτοί που ορμάνε να τα αλλάξουμε όλα, αυτοί που θα είναι πιο βασανισμένοι θα είναι οι ίδιοι. Και θα σου πω και κάτι, αυτή η πολιτική ή η πρωθυπουργή που πετύχει είναι ψόγος για την ψυχή τους, για την ιστορία και θα μείνει. Ενώ ένας μαρτυρεί την αλήθεια, η οποία σέβεται τον άνθρωπο, αναπαύει τον άνθρωπο, αυτός μένει στον αιώνα. Αυτό που λέει ο Ιπποκράτης, δεν μπορεί να είσαι γιατρός αν δεν ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να νομοθετήσεις αν δεν ξέρεις αν η νομοθεσία δεν βοηθά τον άνθρωπο. Εάν τυχόν εσύ είσαι σκιαγμένος ή παλάβωσες ή σε αναγκάζουν άλλοι
να κάνεις κάτι παράνομο, κάνεις αυτό. Αλλά τότε πάλι, ξέρετε, μια στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, λειτουργεί ο αυτόματος πιλότος και άλλος κάνει κουμάντο. Και αυτό το πιστεύω. Τη δύσκολη στιγμή υπάρχει αυτόματος πιλότος. Αλλά είναι μεγάλη τιμή και χρέος να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Αυτό το πράγμα σε οδηγεί στην ταπείνωση, στο δέος, όχι στην υπερηφάνεια. Και τότε, όταν φτάσεις εκεί, δεν ουρλιάζεις. Και αν ουρλιάξεις, έπεσες έξω. Αλλά έχεις τη δύναμη με την παρουσία σου να νικάς τον εχθρό και να φέρνεις τη γαλήνη και τη σωτηρία παντού. Όταν βλέπετε σήμερα μια στιγμή, προδίδεται η ελληνική παράδοση και όλη αυτή η δύναμη και χάρη μεταμορφωμένη δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ελληνική παράδοση και δημιούργημα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, όλα τα τυπικά, η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, είναι η φιλοσοφία μεταμορφωμένη σε θεολογία, η τραγωδία σε μυσταγωγία. Αυτό σώζει τον κόσμο. Τώρα, αυτό που λέει θα πέσουμε έξω, αν τυχόν νεκρευριστούμε, ας πούμε. Που είναι εύκολο και αυτό, μια στιγμή σαν άνθρωποι. Αλλά αν δεν ρεμίσεις, βλέπεις ότι στην καρδιά αυτού που παρουσιάζεται ότι κάνει κουμάντο, βρίσκεται ένας άνθρωπος πονεμένος και έχει ανάγκη επισκέψεως. Και να σου πω κάτι, η Εκκλησία που λέει είδε τον άνθρωπο, γνωρίζει τον άνθρωπο και αυτό που λέμε κάπου στα ακολουθία έσωσας όλο με τον άνθρωπο. Και ξέρει η Εκκλησία ότι ο άνθρωπος θέλει να ζήσει καλά, θέλει να πετύχει, θέλει να έχει υγεία, αλλά δεν το φτάνει η υγεία ούτε η επιτυχία, ούτε τα 200 χρόνια. Θέλει την αιωνιότητα και το ξέρει και το δίδει αυτό. Αυτό το μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Όταν λέει ο Παύλος, όταν ασθενώ είμαι δυνατός και χαίρω τη σπαθήμασή μου και μετά βλέπεις ότι η ασθένεια έρχεται, οπότε αναπόφευκτα και η υγεία έρχεται. Και ο θάνατος έρχεται και το δέχομαι σαν έκρηξη ζωής. Οπότε δεν μιλάω τότε. Αλλά όλο αυτό είναι δώρο του ενός άναρχου και ατελεύτη, ο οποίος εσαρκώθη και υπάρχει στην ιστορία. Και στηρίζομαι σε αυτό και αυτό δεν θυμώνω, ούτε κάνω κηρύγματα δικά μου που να παραπέμπουν να παρουσιάζομαι εγώ. Στο κάτι, υπάρχουν πολλοί ψευτοθεολόγοι, ψευτοάγιοι, ψευτοαγιορείτες. Και εγώ τώρα αν νομίζω ότι κάτι είμαι, το χάσα το παιχνίδι. Ας πω κάτι, μεγάλη είναι η ανύπαρκτη. Και ο Θεός καλεί τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Τα μη όντα για να ελευθερώσει τα όντα από την κατάρα των όντων. Αυτών που στηρίζονται στη φαντασία τη δική τους. Λοιπόν, τα μη όντα, είναι και που λέει ότι εξελέξατε τα μωρά για να κατεσχύνει τους σοφούς, τα ασθενή για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα εξουθενημένα και τα ανύπαρκτα, κάτι δεν πάει. Για να κατεσχύνει, όχι για να κατεσχύνει, αλλά καταργήσει τα όντα. Μεγάλες κουβέντες. Οπότε οι συνεργάτες του Θεού, αυτοί που καλούνται από τον Θεό και μας βοηθούν, είναι τα μη όντα, οι ανύπαρκτοι, όχι οι Άγιοι που παρουσιάζομαστε τώρα, ας πούμε. Και αυτά που λέτε, ξέρω, και ο Βασίλης και ο Βλακής, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν οι ανύπαρκτοι, υπάρχουν τα μη όντα, τα οποία καλούνται από τον υπερόντα για να ζήσουμε την ζωή η οποία δεν καταλύεται. Πρέπει να τελειώσουμε. Γέροντα, ο λόγος σας είναι βάλσαμο στη ψυχή μας. Εγώ θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις σκέψεις μου και να θέσω ένα ερώτημα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει όλους σαν παιδιά Του με μία προϋπόθεση, ότι αναγνωρίζουμε τον διπλανό σαν αδερφό μας και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν αδερφό μας, ό,τι και αν είναι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι ο κόσμος και ο χριστιανισμός και οι άνθρωποι που πάλεψαν για την πίστη τους στην ιστορία είχαν ένα έναυσμα, κάποιο όριο που ξεπεράστηκε και είπαν ότι θα αντιδράσουν. Είτε αυτό ήταν η οικογένεια, ήταν η πίστη, ήταν το κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ διακυβεύεται ο όρος της οικογένειας και εγώ ήθελα να ρωτήσω από εσάς που νομίζετε ότι είναι το όριο. Δηλαδή, πρέπει όντως να είμαστε ήρεμοι και να πούμε ότι θα τα αφήσουμε, όχι θα αφήσουμε τα πάντα στο χέρι του Θεού, θα προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά που γίνονται, ή είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε παραπάνω και εμείς σαν απλός λαός, σαν αμαρτωλοί και η Εκκλησία με την δικιά της. Τι να κάνουμε παραπάνω? Δεν γνωρίζω. Να ουρλιάζομαι? Όχι. Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι η παρατήρηση των πραγμάτων. Αυτό που λέγεται είναι ότι το πρωτείο δίνεται στα παιδιά. Εμείς φροντίζουμε τα παιδιά και να μην υπάρχουν, λέει, παιδιά κατά του Θεού. Και αυτό που κάνουν είναι να ετοιμάσουν τα παιδιά, να τα κάνουν όλα ορφανά, να μην ξέρει τη μάνα, ξέρω, ή τον πατέρα. Και, αλλά, να σου πω κάτι, επειδή είναι τόσο εμφανής αυτή η ανέδεια, γι' αυτό νομίζω ότι θα δράσει ο αυτόματος πιλότος. Και ήδη γίνονται κάποιοι προσεισμοί. Ο μεγάλος σεισμός δεν έγινε και από την ελληνική κοινωνία. Και ο μεγάλος σεισμός θα είναι μεγάλος, δεν θα ακουστεί θόρυβος, αλλά θα πέσουν πολλά. Και αυτό υπάρχει. Και αυτό το λίμα υπάρχει. Και βλέπετε ότι οι ανθρωποί ενώ πέφτουν στον κρεμό, όταν, ας πούμε, είναι διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις, αλλά υπάρχει το λίμα. Πρέπει να σωθεί αυτό, θα σωθεί, γιατί είναι ελπίσμα από τον περάδο της γης. Τότε λέμε όλα. Όταν είσαι Ορθόδοξος και όλα τα αντιμετωπίζεις με ένα άλλο τρόπο, με ένα κουράγιο. Δεν κλαίω την καταστροφή της μικράς σας, δεν κλαίω καμιά συμφορά, γιατί το αληθινό δεν πεθαίνει, αλλά η φωτιά μεταδίδεται σαν ελπίδα παντού. Αυτό λέει, δεν ησυχάζω, αλλά δεν πάω να δώσω δικιά μου λύση. Μετά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνος. Είναι ο Κύριος, είναι η Εκκλησία μαζί μας, είναι οι Άγιοι, είναι οι ανύπαρκτοι. Είχε έρθει κάποιος, μιλάγε για ταπεινούς και λέει, πες μου που είναι. Μα λέει ο Βασισάκ ότι όπως δεν μπορεί να δει κανείς την ψυχή με τα μάτια του σώματος, έτσι δεν μπορεί να διακρίνει και τον ταπεινό άνθρωπο. Και τέτοιοι ταπεινοί υπάρχουν. Και αυτοί έχουν μια βεβαιότητα. Ένας Άγιος είναι πεθαμένος και αείζωος και είναι μεταξύ μας. Και μας ενισχύουν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Το θέμα τώρα είναι, όταν έρχεται τέτοια δοκιμασία, απλώνει κανείς ρίζες στο έδαφος της πίστης και ισχυροποιείται. Και στο τέλος νιώθεις ότι μου έκανε καλό η κακοκαιρία, γιατί μου αύξησε τη δύναμη των ριζών και τη δύναμη του κορμού. Και νιώθω ότι κάποιος υπάρχει που βοηθάει εμένα και βοηθάει όλο τον κόσμο. Αρχικά να πω κάτι, γιατί βλέπω εδώ έτσι μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικία. Να μιλήσω κι εγώ που έχω επαφή πιο πολύ, ας πούμε, με ανθρώπους που μπορεί να έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Να πω ότι όλη αυτή η μεταμόρφωση που βιώνει κανείς στην Εκκλησία είναι τόσο ήσυχη και σιωπηλή που και γίνεται τόσο μυστικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι μπαίνοντας στην Εκκλησία θα μεταμορφωθούν. Και για αυτούς τους ανθρώπους αυτό που βιώνουν είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το λέω περισσότερο για όλους εμάς που αγαπούμε τον Χριστό και θέλουμε να είμαστε κοντά Του.
κάπως να καταλάβουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα της Εκκλησίας τους είναι τόσο μακρινή και όλη η υπέρβαση της πίστης και της αλήθειας του Θεού είναι κάτι τόσο ανήκουστο που δεν μπορούν να το εμπιστευτούν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω έτσι τη δικιά σας κατεύθυνση προσωπικά είναι αυτό που είπατε για την αποδοχή και την αγκαλιά προς αυτούς τους ανθρώπους. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι τώρα με αυτόν τον τρόπο, πέρα από όλα τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται, ζητάνε μια αποδοχή και μια αγκαλιά με αυτόν τον τρόπο, με έναν λάθος τρόπο. Εμείς λοιπόν τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να δείξουμε ότι όντως αγκαλιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι η αρχή της διαστροφής. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει στο μυαλό του ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η αρχή της διαστροφής του κόσμου, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αγκαλιάσει όντως αυτούς τους ανθρώπους. Μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία πρακτικά πράγματα, ας πούμε, που να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η αρχή της διαστροφής, αλλά αυτοί που προσπαθούν δια της αδυναμίας των ανθρώπων όλων μας να προωθήσουν μια διαστροφή. Αυτά είναι παιδιά. Έχουμε όλοι πάθη. Έχουν δει και αυτοί ένα πάθος και ο άλλος, αντί να τους βγάζει το καρκίνωμα, τους χαϊδεύει και τώρα γιατί είναι προσόν. Αλλά όταν είναι ένας Άγιος μεγάλος, θα έλεγα Αββάς Ισάκ, παλιά Πορφύριος, σήμερα τα ξεπερνάει όλα. Όταν παραπατά, όταν παραπατάω, τότε... Ένα λεπτό, ελάτε από αυτή την πλευρά. Οπότε υπάρχει ο Ιης Άγιος, Ιης Κύριος Ιησούς Χριστός και υπάρχουν και οι ανύπαρκτοι, οι μεγάλοι Άγιοι. Και υπάρχουν και οι ψευτοάγιοι. Και αυτός που σας μιλάει, εφόσον μιλάει, είναι ψευτοθεολόγος κλπ. Αλλά στηριζόμαστε γιατί υπάρχει η αλήθεια της ζωής. Και νομίζω ότι το μπούλιο που κάνει ο πειρασμός μας αναγκάζει να καταφύγουμε στην καρδιά της ζωής και τότε βρίσκουμε τον Χριστό, βρίσκουμε τους ταπεινούς και ηρεμούμε. Όχι ότι ηρεμούμε ανθρώπινα, μας ενδιαφέρει όλο, αλλά νιώθουμε ότι με τη δύναμή μας ούτε αγάπη μπορούμε να δείξουμε, ούτε ηρεμία να φέρουμε. Αλλά υπάρχει αυτός που λέει «Ειρήνη μην, μη φοβήστε, εγώ είμαι». Και η παρουσία αυτού βρίσκεται σήμερα δια των ανυπάρκτων, των μειόντων που καλούνται από Αυτόν. Και αν τυχόν αποκτήσουμε αισθήσεις, θα είμαστε σίγουροι γιατί θα νιώσουμε, θα διαπιστώσουμε την παρουσία των Αγίων, των περασμένων και θα εντοπίσουμε την παρουσία των ανυπάρκτων που είναι Άγιοι μεταξύ μας και δεν φοβούμαστε τίποτα. Τώρα, αυτοί που κάνουν θόρυβο είναι θύματα, άνθρωποι αδύνατοι όπως όλοι μας είμαστε, αλλά είναι θύματα των εκμεταλλευτών που αντί να θέλουν και να μπορούν να τους αφαιρέσουν το καρκίνωμα της αδυναμίας, τους λένε ότι αυτό είναι το προσόν. Αυτό είναι πρέπει να γίνει. Μετά πρέπει να κάνουμε οικογένειες. Ξεπεράστηκε δε αυτό η πυρηνική οικογένεια, αυτά τα γράψεις, τα βρίζουνε. Είναι μια νέα οικογένεια και είναι αυτή. Και να σταματήσουν τα παιδιά σε ιδρύματα και να είναι σε ένα άλλο ίδρυμα. Και το μωρό, όταν γεννηθεί, που λένε είναι άπλαστο, λέει τη μάνα του, λέει τον πατέρα του, τα αδέρφια του και μετά μαθαίνει και αγαπά όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια διαστροφή που νομίζω ότι είναι, έχει κάτι το μοναδικό στην ιστορία, ένα. Δεύτερο είναι ότι, βλέπετε, είναι όλος ο κόσμος μια γειτονιά και αντιδρά ο καθυστερημένος εντός εγώ ο κόσμος. Αντιδρά η Αφρική και η Ασία.
Και οι προδεμένοι, οπότε λέει μια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, αυτά είναι από την Ευρώπη. Τι σημαίνει η Ευρώπη σου? Αν ήξερες τι είναι η Ελλάδα μεταμορφωμένη δια του Πνεύματος και γίνεται Ορθοδοξία, δεν έχεις άλλη συμπεριφορά. Άλλες, δεν κρίνω κανένα, καταφεύγω στην πηγή της ζωής και ηρεμώ. Αυτό θέλω να πω. Άλλη ερώτηση, η κοπέλα. Ίσως ρωτήσω κάτι που είναι αυτονόητο για τους περισσότερους εδώ, απλά θα ήθελα μία απάντηση από εσάς, γιατί είναι απαραίτητο για τον, να συνδιαλλαχθούμε και στον επαγγελματικό μας χώρο. Εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ με την ψυχιατρική, οπότε είναι πολύ σημαντικό να... Ψυχιατρική. Τι? Ψυχιατρική. Ναι. Ναι. Εσείς μιλήσατε ότι είμαστε σίγουροι ότι στην παράδοση της Εκκλησίας είναι ένα πάθος η ομοφιλοφιλία. Ωστόσο, υπάρχει σήμερα επιστημονικά τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα που υποστηρίζει τον βιολογικό προκαθορισμό ή τον ασυνήθιτο, ας πούμε, προκαθορισμό αυτών των ανθρώπων, που οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν το επέλεξαν. Και στα πρώιμα, ας πούμε, φοιτητικά τους χρόνια, διαπίστωσαν αυτή την ροπή. Εμπροκειμένου, άρα, ίσως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κατά φύση για αυτούς. Επομένως, αυτό που προτείνει η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να ξεπεράσουν το φυσικό με τον αγιασμό ως μονόδρομο. Γιατί για να ξεπεράσεις τις φυσικές, ας πούμε, ροπές, που δεν είναι απλά ένα πάθος όπως είναι η γαστριμαργία, η κατάκριση, είναι κάτι το οποίο εντός εισαγωγικών εγενώς προκύπτει σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, προτείνοντάς τον αγιασμό σαν οδό, δεν κάνουμε κάποια μεγάλα άλματα και εκβιάζουμε κάπως την ελευθερία τους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προστρέξει τον αγιασμό σαν υποχρεωτική οδό επιβίωσης εντός εισαγωγικών στον κόσμο. Κοιτάξτε, αυτό που λένε γεννιέται κανείς, πλάθεται από την αρχή, πάντως είναι συζητήσιμο. Εγώ σου λέω ότι ήταν πολύ στην εξομολογία που σου λέει ότι ένιωθα από μικρός, μ' άρεσε να παίζω με τις κούκλες και όχι, ξέρω, με τα λογάκια. Οπότε αυτός μου είχε πει ότι δεν μπορούσα να το πω σε κανένα, ούτε στους γονείς, ούτε σε πνευματικό, και 18 ετών αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Μετά το βρήκε ένας πνευματικός, τον έσωσε. Οπότε, δεν ξέρω πόσο είναι έφυτο, πόσο έγινε εκ των υστέρων. Θέλω να πω το εξής, έστω ότι γεννιέται ένας τυφλός, έχει ένα κουσούρι. Τώρα, αυτοί πάνε να πούνε, και πολλοί ψυχολόγοι, ότι αυτό δεν είναι κουσούρι, αλλά είναι προτέρημα. Ναι, εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι είναι ένα πρόβλημα. Μέσα στην γεννιέμαι με ένα ελάττωμα. Πρώτα-πρώτα, πρέπει και αυτοί με την ομοφιλοφιλία, όλοι οι περισσότεροι σου λέει, έκλαψα όταν το ένιωσα. Μετά ένιωσα σαν έφηβος μόνος. Δεν μπορούσα να κινηθώ από τους άλλους. Οπότε, ό,τι και να τους λένε οι άλλοι, είναι ένας σταυρός. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, δια του σταυρού έρχεται χαρά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, νιώθεις ότι αυτός που μας δημιούργησε, μας αγαπά και δεν μας εγκατέλειψε. Αλλά έρχεται δια του σταυρού. Και από που σας είπα ότι όταν κάνεις υπομονή μες στην Εκκλησία, στο τέλος, ευχαριστείς για αυτό που σου λείπει, σε αυτό που σε πόνεσαι και σε αυτό που δεν σε άφησε να γίνεις διαπρεπής. Γιατί αυτό που θέλει ο άνθρωπος δεν είναι να διαπρέψει στην ιστορία, αλλά να προχωρήσει την αιωνιότητα ως ανύπαρκτος για τον κόσμο. Μετά βλέπω τώρα ότι αυτοί οι ομοφιλόφιλοι τους σέβομαι, είναι θύματα άλλων και εμείς είμαστε όλοι και παρουσιάζουν πολλούς ψυχιάτρους, ψυχολόγους που λένε ότι αυτό είναι το κανονικό και ότι υπάρχουν 3 γένη, 45 γένη, ξέρω, δεν είναι άνδρας και γυναίκα, αλλά
Αυτές είναι οι διαστροφές, όπως αυτό που ελέγχθη από τον πατέρα, ότι τα παιδάκια τα βάζουν μια κόρη σε μια αγόρια, τα βασανίζεις. Αλλά σε όλα αυτά, νομίζω, δίδει λύση η ισορροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι νιώθω. Μπορώ να πω κάτι. Αν μου επιτρέπετε, επειδή η ερώτησή σας είναι αρκετά σοβαρή. Ακόμα η επιστήμη συζητάει αν είναι γονιδιακό ή αν είναι επίκτητο η ομοφιλοφιλία. Εσχάτως πληροφορηθήκαμε στην συγκέντρωση που είχαν τα 22 Ορθόδοξη Σωματεία υπό την αιγίδα των Τριών Μητροπόλεων, από την κυρία Τσολάκη, ότι έχουν εντοπιστεί 5, πώς θα λέτε σε γιατροί, γονίδια, χρωματοσώμα, δεν ξέρω πώς, που λένε ότι ευθύνονται για την ομοφιλοφιλία. Σκέφτομαι λοιπόν έτσι λίγο δυνατά και λέω και μπροστά στον Γέροντα ότι υπάρχουν και άλλα γονιδιώματα τα οποία προκαλούν επιπλοκές στον άνθρωπο. Άλλοι μεγαλώνουν με κοντότερα χέρια, άλλοι με μακρύτερα πόδια, άλλοι με άλλες δυσπλασίες, σωματικές ή ψυχικές. Αυτές όμως η επιστήμη τις αναλύει, τις αποδέχεται, τις ερευνάει και δεν τις ονομάζει κάπως αλλιώς, αλλά τις ονομάζει αναπηρίες. Δεν άλλαξε τον όρο. Μπορεί να λέμε ότι είναι παιδί με ειδικές ικανότητες, οι σωματικές αναπηρίες, αλλά νομίζω ότι το πρώτο αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι μια δυσλειτουργία στα δύο φύλλα. Αν αποδεχθούμε ότι υπάρχουν δύο φύλλα, άνδρας και γυναίκα, το ενδιάμεσο, οποιοδήποτε ενδιάμεσο, είναι μια δυσλειτουργία που μπορεί να έγινε σε μια αλλίωση του γενετικού υλικού, αλλά δεν πάβει να είναι δυσλειτουργία. Ευχαριστώ πολύ. Απλά δεν μιλάμε τόσο για τον... μιλάμε άλλο σεξουαλικός προσανατολισμός, άλλο η δυσφορία του φύλου που λέμε στην ψυχιατρική. Και αναφέρατε, ας πούμε, κάποιος γεννιέται τυφλός ή ένα γονιδίωμα το οποίο σε οδηγεί να είσαι, ας πούμε, να έχει μια ροπή. Τι να πω τώρα, ακόμη και στον αλκοολισμό, ή να σου λείπει κάτι. Απλά εδώ τίθεται ζήτημα αγιασμού. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι κάποιος ο οποίος έχει μια ροπή στον αλκοολισμό δεν μπορεί να αγιάσει. Θα πούμε όμως ότι κάποιος ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος δεν μπορεί να αγιάσει. Κάποιος... Όχι, και... γιατί μπορεί να με την έννοια ότι αν παραμείνει σε αυτή την φυσική του, ας πούμε, ροπή, εντός εισαγωγικών φυσική, ουσιαστικά αποκόβεται από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να ούτε να παντρευτεί, ούτε να... Δεν ξέρω, έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να δείχνουμε την αγάπη μας, να δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Να τους δείξουμε το φως. Γιατί δεν το βλέπουν το φως. Αυτή ήταν η ερώτηση, νομίζω, των δύο κοριτσιών που ρωτήσατε. Πώς να τους δείξουμε το φως, αλλά με έναν τρόπο που να μην τους διώξουμε. Γιατί, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, επειδή εγώ προσπάθησα κάτι τέτοιο, γιατί έχω κάποιο γνωστό μου άνθρωπο, νέο άνθρωπο, που θέλω να τον βοηθήσω, να δει το φως. Δεν θέλει να δει καν το χρώμα του ουράσου. Δηλαδή, υπάρχουν επιστήμονες όπως ο πατήρ Βασίλειος Δερμός, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι Μητροπολίτης Μεσογείας Λαμπερδικής, που τα λένε τόσο εμπεριστατωμένα και επιστημονικά, τα εξηγούν. Και στην περίπτωση αυτή, πώς μπορούμε να τους δείξουμε το φως? Αυτή είναι η μία ερώτηση που έχω. Και η δεύτερη ερώτηση... Για το γάμο ήθελα να σας πω. Τα βγες στο γάμο. Για το γάμο ήθελα να σας πω ότι όλα καλά, αλλά αυτό που μας κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς είναι ότι ναι, βρε παιδιά, εσείς θέλετε να παντρευτείτε, αλλά δεν θέλετε να παντρευτείτε για να ενωθείτε και να ενωθείτε και με το Θεό, να ενώσετε αυτή τη δέσμευση με το Θεό. Θέλετε να το κάνετε για τα νηφικά, για τις δεξιώσεις, για τα πανηγύρια, για τα... Πάω παρακάτω. Γέροντα, αναμφίβολα, ο Άγιος Παΐσιος, που είναι και κοντά μας, τα βλέπει όλα.
και πονάει πολύ. Εσείς που το γνωρίσατε πολύ καλά, καλύτερα από όλους μας, αν μπορούσατε να μας πείτε πώς νιώθετε τη φωνή του απόψε και από αύριο το πρωί στη διαφορετική Ελλάδα που κατοχυρώνει με νόμο την αμαρτία. Τι θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Δώστε μας κάτι από αυτό που νιώθετε. Άλλος. Να πείτε μια... Κοιτάξτε, τα είπαμε, είναι, είδατε όταν λέμε τα Άγια της Αγίας, λέει ο ιερεύς, και ο λαός λέει εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα του Πατρός Αμήν, ένας είναι. Αυτός είναι ο Άγιος και οι άλλοι Άγιοι είναι οι ανύπαρκτοι. Όχι ύπαρκτοι. Και τους ανύπαρκτους, τα μη όντα που καλεί ο Θεός, είναι αόρατα στους οφθαλμούς τους αρχικούς ή στη λογική της αρχή. Οπότε και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και όλοι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι μετέχουν αυτής της αγιότητος. Αλλά πω κάτι άλλο, ότι γιατί τυχόν έρχομαι εγώ και μιλώ και εκούσια ή ακούσια κάνω διαφήμιση του Αγίου Όρους ότι εγώ ξέρεις, είμαι μοναχός, είμαι ασκητής, έμπαιζα χρόνια, μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται έτσι, να μην υποτιμάς τον άλλον, αν ταπεινώνεσαι, να διαλύεσαι, να είσαι ανύπαρκτος και χωρίς ερμηνείες να φτάνεις στον άλλον σαν ανάπαυση. Αυτό το πετυχαίνουν οι ανύπαρκτοι. Και αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.